Είναι ελεύθερος, ε. Έπρεπε να το είχαν κρεμάσει. Ντροπή. Δεν έπρεπε να φύγει από τη φυλακή. Και αυτή η απόφαση κοινωνικά δεν είναι αποδεκτή. Μια κοινωνία που βοά και βράζει κυριολεκτικά από τη μια και από την άλλη 36 πληγές σε εισάριθμες οικογένειες του Ρεθύμνου που εξακολουθούν να αιμορραγούν 12 χρόνια μετά από την αποκάλυψη της πολύχρονης φρίκης. Αυτή την εικόνα παρουσιάζει σήμερα το Ρέθυμνο στον απόϊχο της νέας αποφυλάκησης του πρώην προπονητή μπάσκετ Νίκου Σιραγάκη, που ταρακουνεί τη χώρα και τον νομικό κόσμο του Ρεθύμνου. Ντροπή, τι να πούμε, παιδιά, ντροπή. Αλλά οι νόμοι είναι αυτό που δημιουργούν, πιστεύω, το πρόβλημα. Τι κατασχολιάζουν. Σας έχει ταράξει αυτή η είδηση? Οπωσδήποτε. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Καθόλου. Δεν προκαλεί. Δεν συμφωνώ καθόλου. Η ποινή έχει σαν σκοπό το σοφρονισμό. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έχει δείξει κανένα σημάδι σοφρονισμού. Δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη από τα θύματα του. Ο Νίκος Σιραγάκης, που πλέον απολαμβάνει την ελευθερία του σε περιοχή της Αττικής όπου διαμένει, έχει καταδικαστεί για ασέλγεια σε βάρος 36 ενήλικων αγοριών, ενώ αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Τρυπόλεως που κρατεί το τελευταία, έπειτα από αίτημα που κατέθεσε στο Συμβούλιο του Σοφρονιστικού Καταστήματος και το οποίο έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Οι 6 όροι για την αποφυλάκηση του Νίκου Σιραγάκη είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, να μην διαμένει και να μην επισκέπτεται την Κρήτη, να εμφανίζεται 2 φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα, να διαμένει σε περιοχή της Αττικής που έχει οριστεί, να μην συναναστρέφεται με ανήλικους χωρίς παρουσία ή τη συνένεση των εχόντων την επιμέλεια και να πηγαίνει για συνεδρία με ψυχίατρο 1 φορά το μήνα. Διορισμένες κατηγορίες εγκλημάτων, όπως είναι αυτές, όπου έχει προκύψει πανδημία και ενοχλεί τρομερά την κοινή γνώμη, θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική ποινική μεταχείριση και διαφορετικός τρόπος έκτησης των ποινών. Δεν θα πρέπει δηλαδή τα ευεργετικά αποτελέσματα τα οποία επέρχονται για άλλες κατηγορίες εγκλημάτων να είναι το ίδιο σχεδόν με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο 59χρονος σήμερα πρώην προπονητής μπάσκετ είχε συλληφθεί επ' αυτοφόρο στο σπίτι του αρχές Δεκεμβρίου 2011, κατηγορούμενος για ασελγής πράξη σε βάρος 3 ανήλικων αγοριών, ενώ από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι στην εγκληματική του πολύχρονη δράση τα θύματα ήταν συνολικά 36 παιδιά. Το Μάιο του 2013 καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πειραιάς σε ποινή κάθειρξης 401 ετών, ενώ το 2016 το μεικτό ορκωτό εφετείο Πειραιά του επέβαλε την ίδια ποινή χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Ωστόσο, τα 401 χρόνια φυλάκισης με τη συγχώνευση έγιναν 220 και που σε πραγματικά χρόνια έκτησης μειώθηκαν σε 25 και τελικά σε 20 χρόνια βάσει του νέου ποινικού κώδικα. Εφαρμόστηκε ο νόμος, ο οποίος με την προηγούμενη κυβέρνηση μεταβλήθηκε το όριο των 25 ετών και κατέβηκε στα 20 χρόνια. Υπολογίστηκαν τα 3/5 της ποινής και με βάση αριθμητικές πράξεις, που για μένα δεν πρέπει να ισχύουν αυτές μόνο, διέταξε το Συμβούλιο Εφετών την υφόρον απόλυσή του, με περιοριστικούς όρους, βέβαια. Η προηγούμενη αποφυλάκηση του Νίκου Σιραγάκη, που επίσης έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία, ήταν στα τέλη Απριλίου του 2020 από τις φυλακές των Γρεβενών. Όμως λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθη για παραβίαση των όρων της αποφυλάκησης και οδηγήθηκε εκ νέου στις φυλακές, αρχικά στα Γρεβενά και εν συνεχεία στην Τρίπολη. Σύμφωνα πάντως με τον πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Βαγγέλη Μουντριανάκη, ο ίδιος και άλλοι νομικοί δεν αποκλείεται να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα ώστε να μπλοκάρουν νομικά τη νέα αποφυλάκηση του πρώην προπονητή.